Κύριε Γενική Γραμματέα, καλωσορίσατε στον τόπο μας. Αυτή εδώ είναι η γραμμή που όλα τελειώσανε. Από εδώ είναι το πανέμορφο τοπίο της Βόρειας Εύβοιας που υπήρχε μέχρι πέρυσι και από εδώ μόνο μαυρίλα. Θα σας μιλήσω όσο μπορώ πιο σύντομα. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στον κλάδο μας, για τους μελισσοκόμους, για τους αγρότες, ελαιοπαραγωγούς και τους κτηνοτρόφους. Για τους κτηνοτρόφους θα πω έτσι μονολεκτικά 2-3 πράγματα, θα πούνε και οι συνάδελφοι από το συνεταιρισμό. Υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα της απαγόρευσης της βόσκησης στο δάσος, το οποίο μαζί με το τεράστιο κόστος αυτή τη στιγμή της ζωοτροφές φτάνει τα κοπάδια σε πρόβλημα με την επιβίωσή τους. Από κρατικής παρέμβασης δεν έχει υπάρξει, εκτός από 106 τόνοι ζωοτροφής, καμία βοήθεια. Ο σύλλογός μας είχε ζητήσει βάουτσερ επιταγές για να μπορέσουν άμεσα αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν τις τροφές τους. Τα υπόλοιπα θα μας σας τα πούνε οι συνάδελφοι πάνω στον κλάδο αυτό. Η ελαιοπαραγωγή, που πάθαν τεράστια ζημιά σε αυτή την πυρκαγιά, έχουν αποζημιωθεί με μια προκαταβολή 50 ευρώ. 50 ευρώ μια ελιά, 50 ευρώ δεν είναι ούτε ένας δενεκές λάδι. Και δεν έχει δοθεί καν σε όλο τον κόσμο που έχει πάθει αυτή τη ζημιά. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Μόνο οι κυρίως επάγγελμα αγρότες έχουν πάρει αυτή την αποζημίωση. Όσο για αυτούς που δεν κάνουν δήλωση όντζε και τα λοιπά, δεν υπάρχει τίποτα. Οι συνάδελφοι που καήκαν οι αποθήκες τους, τα εργαλεία τους, όλα αυτά, δεν υπάρχει ακόμα κάποια απάντηση για το πώς θα αποζημιωθούν και άμα. Υπάρχουν καλλιέργειες στον κάμπο που με τη φωτιά και με τη μεγάλη θερμοκρασία πάθανε θερμικό σοκ. Αυτά δεν ελέγχθηκαν ποτέ από τον ΕΛΓΑ. Έχουν μείνει σαν να μην έγινε τίποτα. Η ελαιοπαραγωγή από τη Μύδια, την περσινή καταστροφή με το χιόνι που είχαμε, που πάθαν τεράστια ζημιά, ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί. Μελισσοκόμοι, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Αποστόλης ο Πατουλιάς, ένας πολύ σημαντικός κλάδος εδώ της περιοχής, έχουν αποζημιωθεί ένα μέρος αυτών για τις καμένες τους κυψέλες. 8 περιπτώσεις ακόμα έχουν μείνει χωρίς να πάρουν αποζημίωση και ζητάμε να ξαναεπανεξεταστούν οι περιπτώσεις αυτές. Από κρατικής παρέμβασης, με ισοτροφές που ζητάμε από την πρώτη στιγμή, με ένα τεράστιο κόστος παραγωγής αυτή τη στιγμή, με τη ζάχαρη να έχει εκτιναχτεί στα 1.200 ευρώ και ανεβαίνει καθημερινά τον τόνο, διπλάσια από πέρσι δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα, απολύτως τίποτα. Πάμε από διαγωνισμό σε διαγωνισμό με την περιφέρεια. Πάλι ζητήσαμε βάουτσερ σε αυτή την περίπτωση, τίποτα. Προχτές είχαμε και την πλημμύρα. Είχαμε και την πλημμύρα που οι συνάδελφοι που μόλις είχαν σπείρει τα χωράφια τους, άλλα είχαν φυτρώσει και άλλα όχι. Θα έλεγα ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα, με το κόστος της παραγωγής που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους συναδέλφους. Αφού καταφέρανε να βγουν ζωντανοί από αυτή τη φωτιά, αφού καταφέρανε να σπείρουν με δανεικά κτλ., καταστρέφονται από μία πλημμύρα. Από μία πλημμύρα που είναι πάλι ευθύνη του κράτους και της περιφέρειας, γιατί θα μπορούσαν να αποφευχθούν όλες αυτές οι ζημιές. Το ύψος της βροχής δεν ήταν και τόσο μεγάλο. Είμαστε τυχεροί που δεν έχει ρίξει τα μεγάλα ύψη βροχής που έχουμε συνηθίσει εδώ στη Βόρεια Εύβοια. Άμα έχουμε κάποια στιγμή μία βροχή σαν το Ζορμπά, πολύ πιθανώς, άμα δεν γίνει κάτι σύντομα με τα αντιπλημμυρικά έργα, να θρηνήσουμε και θύματα. Να πούμε κιόλας ότι από το 2018 όλες αυτές οι περιοχές που πλημμυρίσαν τότε ξαναπλημμυρίζουν ξανά και ξανά και δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση σε αυτές τις περιοχές. Εμείς σαν Αγροτικός Σύλλογος, Αγροτικός Κτηνοτροφικός Σύλλογος, το τελευταίο διάστημα, αμέσως με το που σβήσαν η φωτιά, μαζί με τους φορείς τους υπόλοιπους και τους κάτοικους της περιοχής, πήραμε τα πράγματα στα χέρια μας. Έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε με αυτή την κατεύθυνση, θα αγωνιστούμε μέχρι τέλος. Μέχρι πρόσφατα είχαμε στήσει και μπλόκο στη Στροφιλιά μαζί με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων σε συνεννόηση με τους συνάδελφους εκεί πάνω και συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι να δικαιωθεί μέχρι και το τελευταίο μας αίτημα, γιατί είναι δίκαια τα αιτήματά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.